Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Βουλή επί 7 και σήμερα κοντά σας για να παρακολουθήσουμε τα θέματα που απασχόλησαν τη Βουλή την εβδομάδα που πέρασε με τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις για τη χώρα μας μετά την υπογραφή οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία. Τις δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, για τα χαρακτηριστικά του σχεδίου ανάκαμψης ύψους 750 δις ευρώ. Την ενημέρωση των μελών της αρμόδιας επιτροπής για το θέμα από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Οι δηλώσεις του ότι η χώρα μας δεν δεσμεύεται για πρωτογενή πλενάσματα το 2021 και η διαβεβαίωση πως δεν θα αντιμετωπίσουμε ταμιακά προβλήματα. Με την ψήφιση της συμφωνίας για την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το Άσυλο στη χώρα μας και τη συζήτηση για τις πτυχές του προσφυγικού και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο. Την προαναγγελία του Υπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη για τα μέτρα στήριξης του κλάδου της ακτοπλοείας, αλλά και νομοσχεδίου τον επόμενο μήνα που θα θεσμοθετεί για πρώτη φορά την υποχρέωση του κράτους για τη στήριξή της. Την κύρωση δύο διεθνών συμφωνιών της χώρας μας, με την Αίγυπτο για την κοινωνική ασφάλιση και το Μαρόκο για τις θαλάσσιες μεταφορές. Την αντιπαράθεση στην προανακριτική της Βουλής του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και της Ελένης Ράικου με αφορμή προσωπικές αναφορές. Και το χρονοδιάγραμμα και τις κυβερνητικές δράσεις για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πάτρα Πύργος. Να δούμε όμως αναλυτικά τα θέματα που απασχόλησαν το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Οι επόμενες διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας μετά τη Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Οι σχέσεις της χώρας μας με Ισραήλ και Αίγυπτο. Οι ισορροπίες στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, παράγοντας Τουρκία, ο ρόλος Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας και οι προσδοκίες από τη Γερμανική Προεδρία συζητήθηκαν στην εκπομπή Βουλής Βήμα. Στο στούντιο του καναλιού της Βουλής μίλησαν στην Αλεξία Κουλούρη, ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ στη συζήτηση συμμετείχε και ο Κωνσταντίνος Φίλης, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Η ελληνική εξωτερική πολιτική επανέρχεται αυτή τη στιγμή σε αυτά τα οποία είχε ήδη σχεδιάσει μετά την υπογραφή του Τουρκο-Λιβικού Μνημονίου. Δηλαδή, παράλληλα με τις κλασικές συμμαχίες μας σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ, κοιτάζουμε τη γειτονιά μας και προχωράμε τις σχέσεις μας με τα κράτη της περιοχής. Πολύ σημαντική επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ισραήλ. Πολύ σημαντική η σημερινή επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Αίγυπτο. Ελπίζουμε να δρομολογηθεί, αυτό το μάθουμε τις επόμενες μέρες, να δρομολογηθεί μια νέα διαδικασία για την οριοθέτηση των μεταξύ μας θαλασσίων ζωνών. Την ίδια περίοδο βεβαίως η Τουρκία έχει πάρει αρκετές πρωτοβουλίες εν μέσω κορονοϊού, με σημαντικότερη την βοήθεια που δίνει, τη στρατηγική βοήθεια που προσφέρει αφιδώς στον Σάρατζ. Είναι απολύτως σαφές ότι πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και αν είναι δυνατόν κοινή πλεύση των πολιτικών δυνάμεων σε μια σειρά ζητήματα. Τα τελευταία χρόνια, με την εξαίρεση τη σημαντική που σας είπα προηγουμένως, ιδίως τα ελληνοτουρκικά, τα απευθείας ελληνοτουρκικά, φαίνεται ότι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας έχουν περισσότερα κοινά σημεία παρά διαχωριστικές γραμμές. Να. Νομίζω ότι σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο είναι απολύτως σημαντικό να εκπαιμφθεί στην άλλη πλευρά, αλλά και στην Ευρώπη, ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι ενιαίο. Είναι κατά τη γνώμη μου ένας πιο ισχυρός συμβολισμός υπό την προεδρία της Προέδρου της Δημοκρατίας που θα δείξει ότι κοιτάξτε να δείτε, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, όποιος και να είναι η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλος. Εδώ υπάρχει μια γραμμή η οποία είναι στα βασικά της σημεία συνεννοημένη και είναι τα εθνικά συμφέροντα της πατρίδας. Είναι σημαντική για εμάς η συνέχεια η οποία υπάρχει στην ελληνική εξωτερική πολιτική σε σχέση με το Ισραήλ. Ξεκίνησε το 2010 με το άνοιγμα που έκανε τότε ο Νετανιάχου στον Πρωθυπουργό Παπανδρέου. Συνεχίστηκε ανεξαιρέτως από όλες τις κυβερνήσεις παρά το γεγονός ότι υπήρξαν εναλλαγές στην εξουσία. Και αυτό είναι σημαντικό. Η σχέση μας με το Ισραήλ δεν θα πρέπει κατά την άποψή μου να ετεροπροσδιορίζεται μόνο σε σχέση με την Τουρκία, γιατί αυτό θα είναι μονοσήματο. Θα πρέπει να δούμε τι άλλο μπορεί να προσφέρει το Ισραήλ στην Ελλάδα, εκεί που έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα ως χώρα. Δηλαδή από την κυβερνοασφάλεια και την αμυντική μας βιομηχανία, η οποία δυστυχώς πάσχει σοβαρά και θα πρέπει να την ενδυναμώσουμε. Υπεγράφησαν συμφωνίες όμως σε αυτούς τους τομείς. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Μέχρι και τα ζητήματα αγροτικής οικονομίας καλλιεργειών που το Ισραήλ είναι πρωτοπόρο και μπορούμε να πάρουμε την τεχνογνωσία ή τα θέματα όπου επίσης το Τελ Αβίβ είναι πρωτοπόρο που σχετίζονται με τις καινοτόμες τεχνολογίες όπου εμείς έχουμε ανθρώπινο δυναμικό και το Ισραήλ έχει την τεχνογνωσία.
Ισορροπημένη και τολμηρή πρόταση χαρακτήρισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, το σχέδιο ανάκαμψης ύψους 750 δις για τις πληττόμενες από την πανδημία χώρες. Σε παρέμβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη Τετάρτη, η κυρία Φόντερ Λάιεν σημείωσε πως το πρόγραμμα θα επιταχύνει την οικονομία και τους ρυθμούς έρευνας και ανάπτυξης. Next Generation EU έχουμε μια πολύ τολμηρή πρόταση, είναι μια ισορροπημένη πρόταση, βοηθάει τις χώρες που είχαν πολλούς ασθενείς και νεκρούς, αλλά και τις χώρες που εμέσως πληγήσαν λόγω των αλυσίδων τροφοδότησης της παραγωγής κλπ. Είναι ένα πρόγραμμα που θα επιταχύνει την οικονομία, θα ενθαρρύνει την έρευνα και την ανάπτυξη. Και εάν τα κάνουμε όλα σωστά, τότε θα έχουμε όχι μόνο αναβίωση της εσωτερικής αγοράς, αλλά θα έχουμε και αύξηση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας. Θέλουμε να έχουμε μια σύγχρονη οικονομία και καινοτόμα οικονομία. Το πρόγραμμα Next Generation EU είναι και μία σύμβαση ανάμεσα στις γενιές. Θα πρέπει να κάνουμε μια τεράστια επένδυση για να ξεφύγουμε από την κρίση. Θα δημιουργήσουμε όμως μια πιο βιώσιμη, μια καλύτερη, μια πιο ψηφιακή Ευρώπη. Θέλουμε μια Ευρώπη που να είναι πιο ανθεκτική σε παγκόσμιες κρίσεις και να αποτελεί ασφαλή πατρίδα για τις επόμενες γενιές. Η Ευρώπη αντέδρασε γρήγορα και με αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση των οικονομικών προεκτάσεων της οικονομικής κρίσης, αναγνωρίζοντας τις επιτυχημένες προσπάθειες της χώρας μας, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την αιαρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης, διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει απολύτως καμία δέσμευση για το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων το 2021 και πως η χώρα μας δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει ταμιακά προβλήματα μέχρι την εκταμίευση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι προσπάθειες της χώρας μας στην οικονομία αναγνωρίστηκαν διεθνώς και αυτό αποτυπώνεται και στα συμπεράσματα της αιαρινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά και στο μερίδιο που θα λάβει η χώρα μας από τα 750 δισεκατομμύρια, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα δρομολογεί την κατάρτιση ενός τεκμηριωμένου και καλά δομημένου εθνικού σχεδίου για την ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας από την κρίση του κορονοϊού, ώστε να με δεσμευτούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι διαθέσιμοι κινητικοί πόροι και να διοχετευτούν το συντομότερο δυνατόν κατά τον καλύτερο τρόπο στην πραγματική οικονομία. Η Ελλάδα αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει την πολύπλευρη κρίση με συγκριτική επιτυχία. Δράσει συνετά, μεθοδικά και αποτελεσματικά. Αυτό αναγνωρίζεται στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια σκηνή σε υγειονομικό και οικονομικό επίπεδο. Αυτό αποτυπώνεται, όπως ανέφερε και ο κ. Πρόεδρος, και στην έκτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, ο κ. Υπουργός συμπλήρωσε πως η χώρα μας είναι οικονομικά θωρακισμένη και πως σε τυχόν καθυστερήσεις από την Ευρώπη δεν θα αντιμετωπίσει ταμιακά προβλήματα. Ενώ κριτική άσκησε προς τις τράπεζες, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν το βηματισμό της κυβέρνησης. Ακόμα και αν η Ευρώπη αργήσει να καταλήξει σε αποφάσεις για το τελικό σχήμα του Ταμείου Ανάκαμψης και να εκταμιεύσει τους σχετικούς πόρους το πρώτο τρίμηνο του 2021 ενδεικτικά, που είναι μια εκτίμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η χώρα μας με τα σημερινά υγειονομικά δεδομένα και την υπεύθυνη οικονομική διαχείριση δεν θα αντιμετωπίσει ταμιακό πρόβλημα. Ωστόσο, η επίτευξη συμφωνίας, το ταχύτερο δυνατόν, έχει μεγάλη σημασία για όλα τα κράτη-μέλη, καθώς έτσι θα έρθουν αβεβαιότητες, θα διασφαλιστεί μια ισχυρή οικονομική ανάταξη και θα τεθούν κοινές, στέρεες βάσεις για να οικοδομήσουμε την μετακορονοϊού εποχή στην Ευρώπη. Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε ακόμα και στις απαραίτητες ενέργειες τις οποίες θα προβεί η χώρα μας στην προσπάθεια ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων. Έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει και να υλοποιήσει τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της. Πρωτοβουλίες των οποίων η ολοκλήρωση θα είναι επωφελία της ελληνικής οικονομίας και οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν
την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού πλαισίου με ιδιαίτερη πρόνοια για τα ευάλωτα νοικοκυριά, την ενίσχυση της ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος, τη συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας. Ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε ακόμα με αφορμή την τοποθέτηση του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης την περασμένη Παρασκευή στην ώρα του Πρωθυπουργού πως δεν υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση για πλεονάσματα το 2021, ενώ τόνισε πως σύμφωνα με τα τωρινά στοιχεία της Ελστάτ η ύφεση στη χώρα μας θα είναι μικρότερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπως και η αύξηση της ανεργίας. Και οφείλω από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών να ξεκαθαρίσω τι λέει το κείμενο. Εσφαλμένα ελέγχθη ότι το κείμενο δεσμεύει τη χώρα για συγκεκριμένο ύψος πρωτογενών πλεονασμάτων ή ακόμα και για πρωτογενή πλεονάσματα το 2021. Το κείμενο είναι σαφές. Λέει ότι οι εκτιμήσεις, οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις, forecast της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούν ότι η Ελλάδα θα έχει πρωτογενές έλλειμμα το 20 και πρωτογενές πλεονάσμα το 2021. Το λόγο έλαβαν στην Επιτροπή βουλευτές από όλα τα κόμματα, καθώς και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Στυλιανός Κυμπουρόπουλος και του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης. Και από την ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης στη συζήτηση για τις πτυχές του προσφυγικού ζητήματος με αφορμή τη Συμφωνία Έδρας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το Άσυλο στη χώρα μας. Η υποχρεωτική ευθύνη στα σύνορα συνεπάγεται και υποχρεωτική ανακατανομή και αλληλεγγύη από τα κράτη-μέλη, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κουμουτσάκος, απαντώντας τα πειρά που δέχθηκε για την ελληνική πρωτοβουλία για συμπερίληψη ρήτρας έκτακτης ανάγκης και ευελιξίας στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο. Ο κ. Κουμουτσάκος διευκρίνησε ότι δεν έχει τον χαρακτήρα μόνιμου αιτήματος παρέκκλησης, αλλά πρόβλεψης, με στόχο να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε έκτακτες καταστάσεις. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Γιώργος Κουμουτσάκος αναφέρθηκε στη ρήτρα ευελιξίας στον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, διευκρινίζοντας ότι συνδέεται με ακραίες και επικίνδυνες καταστάσεις, όπως αυτή που αντιμετώπισε η χώρα μας πρόσφατα στον Εύρο. Δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Και όλο αυτό πιστεύουμε ότι υπηρετεί τελικά το γενικό πλαίσιο του διεθνούς, και του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Θέλετε ελεύθερη τη δυνατότητα ενός κράτους να χρησιμοποιήσει και να εκμεταλλευτεί μια δεξαμενή 4 εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών, ή να ενισχύσουμε νομικά τη δυνατότητα της Ελλάδας να απαντάει με τρόπο αποτελεσματικό. Ο κ. Κουμουτσάκος αναφέρθηκε και στο ρόλο της ΕΑΣΟ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα οργανισμό συνδεδεμένο με το Ευρωπαϊκό Σύστημα. Η κύρωση αυτής της συνεργασίας ενισχύει τη θέση της Ελλάδας πριν από την μεγάλη, δύσκολη και πολύπλοκη διαπραγμάτευση που θα ξεκινήσει σε λίγο. Για τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευση και ασύλου, η θεμελιώδης θέση της Ελλάδας είναι: τίποτα δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό αν όλα δεν είναι υποχρεωτικά. Υποχρεωτική ευθύνη στα σύνορα, υποχρεωτική αλληλεγγύη και κατανομή, ανακατανομή από όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης για το προσφυγικό άσκησαν τα κόμματα, κάνοντας λόγο για υπερκορεσμό των κέντρων υποδοχής, μείωση των θέσεων φιλοξενίας και εξαθλίωση των προσφύγων, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, την Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25 να καταψηφίζουν τη συμφωνία που εισηγούνται 6 υπουργεία και η οποία αποσαφηνίζει το νομικό και διηγητικό καθεστώς του οργανισμού ΕΑΣΟ στη χώρα μας. Από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι τον Φλεβάρι του 2020, η Ελλάδα είχε περίπου 300.000 αιτήσεις ασύλου. Ζητάτε ευελιξία, ρήτρα ευελιξίας και παρέκκλησης, και αυτό να είναι μέσα στα κείμενα. Σημαίνει εθνικοποίηση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Η Ελλάδα παίρνει επάνω της το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται άνθρωποι στο δρόμο. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό στην Αθήνα σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Αλληλεγγύη που εξαντλείται στις δηλώσεις περί κοινών ευρωπαϊκών συνόρων, τα οποία κλείνουν ερμητικά, προκειμένου να παραμένουν εγκλωβισμένοι στη χώρα μας οι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Διαβάζω τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού από το Ισραήλ. Πάντοτε θα επιδιώκουμε την ειρήνη έχοντας σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και θα το εφαρμόζουμε όπως όταν υπογράψαμε ΑΟΣ με Ιταλία πριν λίγες μέρες. Το είπε στο Ισραήλ σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό λοιπόν στο δικό μου το μυαλό ερμηνεύεται ότι θα αφήσουμε κενά και στην ελληνική ΑΟΣ σε άλλες περιοχές. Μα είσαστε σοβαροί? Το λέτε αυτό μία εβδομάδα μετά
μια διακρατική συμφωνία που επιβεβαίωσε το θεμελιώδες ελληνικό αίτημα και τη θεμελιώδη ελληνική θέση ότι τα νησιά έχουν δικαίωμα σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες. Η λογική των επιστροφών μας βρίσκει πολιτικά αντίθετους, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε επιστροφές σε χώρες για τις οποίες δεν μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα για την κατάσταση, για την εκεί επικρατούσα κατάσταση. Προκαλείται εντάσεις με τις τοπικές κοινωνίες, ακριβώς λόγω έλλειψης ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τη μεταφορά ετούτων άσυλων στις περιοχές της. Θέλετε να εξαιρεθούμε από την υποχρέωση να μην κάνουμε pushbacks? Αυτό που ζητάτε? Ή θέλετε να εξαιρεθούμε από την υποχρέωση να αποδεχόμαστε τις αιτήσεις ασύλου οι οποίες γίνονται? Ποιος συγκροτεί μέσα στη Βουλή των Ελλήνων το αντιευρωπαϊκό μέτωπο? Το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Μέρα 25 και η Ελληνική Λύση. Εμείς έχουμε επιλέξει στρατηγικά από το 1974 να είμαστε παρόντες στο μεγάλο ευρωπαϊκό τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου πολλά κρίνονται και αφορούν και τα εθνικά συμφέροντα και την καθημερινότητά μας. Και λέει μια παροιμία, ενώ εσείς θέλετε να φύγουμε, απλώς σημειώστε μια λαϊκής σοφίας παροιμία. Όποιος δεν είναι στο τραπέζι, είναι στο πιάτο. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα καλύψει το έλλειμμα του ΕΦΚΑ εξαιτίας της πανδημίας, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος ενημερώνοντας την αρμόδια επιτροπή για την πορεία εφαρμογής της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ανακοίνωσε ότι από τον Οκτώβριο θα καταβληθούν τα αναδρομικά κύριων και αναδρομικών συντάξεων. Επίσης, ο Υπουργός προανήγγειλε την κατάθεση και ψήφιση με τη διαδικασία κατεπήγοντος την ερχόμενη εβδομάδα νομοσχεδίου για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για το ασφαλιστικό σύστημα παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη μείωση εσόδων λόγω του κοροναϊού, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος απαντώντας ερωτήσεις βουλευτών, επεσήμανε με έμφαση πως ο κρατικός προϋπολογισμός θα καλύψει τις όποιες ανάγκες προκύψουν. Οι συντάξεις είναι διασφαλισμένες, τόνισε ο Υπουργός. Δυστυχώς, στην πορεία των πραγμάτων, η παρουσία του κορονοϊού, ναι, θα δημιουργήσει προβλήματα όσο αφορά τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας. Είναι μια πραγματικότητα. Θέλω όμως να καθησυχάσω όλες και όλους ότι ο κρατικός προϋπολογισμός είναι αυτός ο οποίος θα καλύψει τις όποιες ενδεχόμενες ανάγκες του ασφαλιστικού συστήματος. Στο θέμα είχε νωρίτερα αναφερθεί η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, Έφη Αχτσιόγλου, ζητώντας ενημέρωση για το έλλειμμα που έχει δημιουργηθεί στον ΕΦΚΑ, ύψους, όπως είπε, 600 εκατομμυρίων ευρώ, για να λάβει λεπτομερή απάντηση από τον διοικητή του οργανισμού, Χρήστο Χάλαρη. Είχαμε κατορθώσει επί ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξουμε ένα φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλεονασματικό. Τώρα έχουμε ξαναγυρίσει στα ελλείμματα. Μέσα στους 5 μήνες η εικόνα που έχουμε είναι ότι ο ΕΦΚΑ εμφανίζει το πρώτο πεντάμινο του 20, ο ΕΦΚΑ εμφανίζει ένα έλλειμμα της τάξης των 600 εκατομμυρίων. Η ΔΕΗ στέρηση συνολική των εσόδων, συγκρίνοντας πάντα με τα αντίστοιχα έσοδα του 2019, είναι της τάξης του 7,3%. Αυτό το οποίο σήμερα υπολογίζουμε ως μείωση εσόδων δεν είναι πραγματική μείωση εσόδων αυτή τη στιγμή, διότι ένα μέρος από αυτούς είναι μεταφορά στους επόμενους μήνες για πληρωμή. Με αφορμή αναφορά της κυρίας Αχτσιόγλου στο Eurogroup και την πρόσφατη απέτησή του προς την κυβέρνηση να καλύψει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή με τη μορφή κατεπήγοντος νομοσχέδιο για τη μείωσή τους. Πρόκειται για εθνικό θέμα, είπε ο Υπουργός, και ξεκαθάρισε πως πρόκειται για υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να δανειοδοτηθεί η χώρα. Το πρόβλημα είναι μπροστά μας, διότι πρέπει να πληρωθούν τα ληξιπρόθεσμα και στα υπόλοιπα της υγείας, τα οποία έχουν συσσωρευτεί. Δεν απασχολήθηκε η προηγούμενη δείξη του ΕΦΚΑ με τη λύση τους, αλλά και των συντάξεων. Γι' αυτό την επόμενη εβδομάδα θα έρθει μια κατεπήγουσα διαδικασία διατάξεις νόμου στη Βουλή για να αντιμετωπίσουμε ένα κρίσιμο ζήτημα της μείωσης των ληξιπροθέσμων, γιατί είναι εθνικό ζήτημα. Το θέμα αυτό σχετίζεται προφανώς με τον αριθμό των εκκρεμών συντάξεων, κύριων και επικουρικών, για τις οποίες τα κόμματα της αντιπολίτευσης σημείωσαν πως έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι εκκρεμείς κύριες και επικουρικές συντάξεις αυξάνονται συνεχώς. Έχουμε αγγίξει το μήνα Μάιο 170 και 100.000 αντίστοιχα. Είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
Υπάρχουν υποσχέσεις γενικόλογες, αλλά μέχρι εκεί είμαστε ακόμα. Για αύξηση του αριθμού απονομής συντάξεων, έκανε λόγο ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, ενώ ο Υπουργός απέδωσε το γεγονός στη δυσλειτουργία των υπηρεσιών κατά την περίοδο της καραντίνας. Ιανουάριος 2020, 13.515. Φεβρουάριος 2020, 13.506. Αυτό σε μια κατάσταση, γιατί μετά το Μάρτιο καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπήκε το θέμα του κορονοϊού, σημαίνει αύξηση του ρυθμού απονομών 38,4%. Η εντολή που δόθηκε προς τον ΙΕΦΚΑ είναι ότι όλα στο φως. Όλα στο φως. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, γιατί υποπτεύαμε ότι στην πορεία θα εμφανιστούν και άλλες, είναι 16.257.000 συντάξεις που εμφανίστηκαν ξαφνικά μετά το Σεπτέμβριο του 19. Ο κ. Βρουτσής, δίνοντας πάντως το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα υλοποίησης της ασφαλιστικής μετερύθμισης, δεσμεύτηκε πως θα επιταχυνθούν οι ρυθμοί βοηθούσης και της διαδικασίας ψηφιακής απονομής συντάξεων που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία. Τέλος, αναφορικά με τις επικουρικές συντάξεις και την επιστροφή των αναδρομικών, με βάση απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Υπουργός σημείωσε ότι τον Οκτώβριο του 2020 έχουμε δρομολογήσει την επιστροφή των αναδρομικών, των επικουρικών συντάξεων, σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ, αλλά ταυτόχρονα και την επιστροφή των αναδρομικών των κύριων συντάξεων. Θέλω να δώσω, να πω μόνο κάτι το οποίο έχει μια σημασία, ότι ενδέχεται τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων να τα φέρουμε νωρίτερα. Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας που κυρώνει τη συμφωνία μεταξύ της χώρας μας και του Βασιλείου του Μαρόκου για τις θαλάσσιες μεταφορές. Στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Μαρόκου αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για τις θαλάσσιες μεταφορές. Όλες αυτές οι ναυτιλιακές συμφωνίες είναι ετεροβαρείς υπέρ των ελληνικών ναυτιλιακών συμφερόντων. Και μην ξεχνάμε ότι η ελληνική εμπορική ναυτιλία εδώ και δεκαετίες παραμένει η πρώτη ναυτιλία του κόσμου με το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο, το 20% του παγκοσμίου στόλου και το 53% του εμπορικού. Κατά τη συμφωνία στάχθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, χαρακτηρίζοντας την δώρο προς το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Η ελληνική λύση ψήφισε κατά, υποστηρίζοντας ότι θα διευκολυνθεί η μετακίνηση παράνομων μεταναστών. Για τους ναυτικούς, τους ναυτεργάτες, ορθώνονται μια σειρά εμπόδια στη διεκδίκηση των πάσης φύσεως αξιώσεών τους έναντι της εταιρείας, που προκύπτουν από τη σύμβαση εργασίας, ακόμα και αν πρόκειται για οφειλόμενα δεδουλευμένα. Δημιουργείται ουσιαστικά μια ασπίδα προστασίας των εφοπλιστών από τις εργατικές αξιώσεις. Το Μαρόκο αποτελείται κομβικό σημείο για τη διακίνηση παράνομων μεταναστών προς την Ευρώπη, καθώς επίσης ναρκωτικών. Οπότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθιστώντας αδύνατη την ψήφιση της συμφωνίας εκ μέρους μας. Κατά τη συζήτηση, οι τόνοι ανέβηκαν όταν, παίρνοντας το λόγο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για λανθασμένους χειρισμούς στο θέμα της οριοθέτησης των ΑΟΣ. Την έντονη διαφωνία του για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση ΑΟΣ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εξέφρασε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ζήτησε μάλιστα τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Αν υπογράψει η Αίγυπτος με την Ελλάδα σήμερα ή αύριο, δεν λύνεται το πρόβλημα το Καστελόριζο. Δεν λύνεται τίποτα. Αν δείτε, η ΑΟΣ της Αιγύπτου δεν ακουμπάει στο Καστελόριζο. Δεν έχει καμία σχέση η Αίγυπτος με το Καστελόριζο. Γιατί η πρόφαση και το αιτιολογικό θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, το ψέμα δηλαδή, το φτιαχτιζομένο από τα μέσα ενημερώσεις που μπόκρασε με πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ, ότι λύσαμε ένα πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι. Στους ισχυρισμούς Βελόπουλου απάντησε ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση υπερασπίζεται τα δίκαια της πατρίδας μας. Η κυβέρνηση έχει ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την προώθηση των εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Ο σχεδιασμός αυτός υλοποιείται με επιτυχία σε πολλά παράλληλα επίπεδα, σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο της αμυντικής συνεργασίας. Η συμφωνία με την Ιταλία για την ΑΟΣ, η επιτυχής επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ, οι συνομιλίες με την Αίγυπτο αποτελούν μέρος αυτού του σχεδιασμού. Η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για τα εθνικά θέματα, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη υπογραφή της Συμφωνίας για την ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Εμείς από την πλευρά μας, από την πρώτη στιγμή, χαρακτηρίσαμε
ότι είναι ένα συμβιβασμό σίγουρα η συμφωνία της ΑΟΣ με την Ιταλία, αλλά είναι σε θετική κατεύθυνση. Και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει όμως να συνοδευτεί και να τεθεί σε ένα συνολικό στρατηγικό πλαίσιο αφενός της επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο και αφετέρου μιας ενεργητικής και με απτή δυνατότητα αποτελεσμάτων για αντίστοιχες συμφωνίες με την Αλβανία και την Αίγυπτο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής υποστήριξε ότι οι επόμενοι μήνες είναι επικίνδυνοι για τα εθνικά μας θέματα, ζήτησε μάλιστα και αυτό στη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει δύσκολη δουλειά να κάνει. Πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει. Δεν είναι μόνο το ότι ο συνομιλητής του δεν είναι αυτός που ήταν πέρσι, πρόπερσι. Έχει αδυναμίες, έχει αντιπολίτευση πιο ισχυρή. Και η αντιπολίτευση αυτή, κύριε Πρόεδρε, είναι αδερφοί μουσουλμάνοι. Κρατάνε κάποιες σχέσεις και με την Τουρκία. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και εκείνο που επιβάλλει να πάμε πολύ γρήγορα, όσο μπορούμε, είναι το ψευδοσύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι στη Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την ΑΟΣ, ενώ κατηγόρησε την Αίγυπτο για χειρισμούς που θίγουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Η προσπάθεια της Αιγύπτου να ακυρώσει τη συμφωνία που υπέγραψε το 2003 με την Κύπρο για την ΑΟΣ και να μπάσει την Τουρκία σαν τρίτο μέρος στο παιχνίδι μιας νέας συμφωνίας ισοδυναμεί με αποδοχή των τουρκικών αξιώσεων σε βάρος της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ του Καστελόριζου και αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και να περάσουμε τώρα στην επόμενη διεθνή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για θέματα κοινωνικής ασφάλισης που έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Με διευρυμένη συνένεση από όλα τα κόμματα ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά την κύρωση της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο και του Διοικητικού Κανονισμού Εφαρμογής της. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης επεσήμανε τη σημαντικότητα της συμφωνίας και για τις δύο χώρες. Η νέα διμερή συμφωνία είναι προς όφελος της χώρας μας δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν θα υποχρεούται πλέον να εξάγει στην Αίγυπτο τις ασφαλιστικές εισφορές των Αιγυπτίων που έχουν εργαστεί στη χώρα μας και όπως τόνισε και ο αρμόδιος Υπουργός Γιάννης Βρούτσης, δεν θα λειτουργεί πλέον μονομερός. Παρατηρήθηκε ότι μεταφέρονταν στην Αίγυπτο σημαντικά χρηματικά ποσά ασφαλιστικών εισφορών για τους Αιγύπτιους που εργάζονταν στην Ελλάδα. Όχι σύμφωνα με τις ισχύουσες ασφαλιστικές γενικές διατάξεις του ημεδαπού δικαίου, αναφορικά με το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή την ηλικία των 67 ετών, αλλά σε πολύ μικρότερη ηλικία των 30 έως 40 ετών. Η υποκύρωση διμερή συμφωνία κλασικού τύπου έχει σημαντικά ωφέλη για τη χώρα μας, καθώς η Ελλάδα δεν θα υποχρεούται πλέον να εξάγει στην Αίγυπτο τις ασφαλιστικές εισφορές των Αιγυπτίων που έχουν εργαστεί στην Ελλάδα κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου στη χώρα προέλευσης. Επί της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης ανάμεσα σε Ελλάδα και Αίγυπτο εξέφρασαν τις απόψεις τους και τοποθετήθηκαν στην Ολομέλεια οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορείτες των κομμάτων. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα πούμε εμπόδιο στο να μεταφερθούν τα όποια δικαιώματά τους. Έχουμε αγωνιστεί για τη μεταφορά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων Ελλήνων και μεταναστών. Θέλουμε όμως και θα μπούμε εμπόδιο στην αντιασφαλιστική επίθεση που τελειωμό δεν έχει. Χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, νέοι και νέες σε πολλές πόλεις διαδήλωσαν ενάντια στο νέο έγκλημα που διαπράξεται ενάντια στην κοινωνική ασφάλιση, διεκδικώντας αποκλειστικά δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση με παροχές και συντάξεις που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. Ο αγώνας αυτός συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και από το εργατικό και από το συνταξιούχικό κίνημα. Ψηφίζουμε ναι στην κύρωση της σύμβασης για τη μεταφορά των όποιων δικαιωμάτων έχουν απομείνει. Η παρούσα συμφωνία έρχεται να αντικαταστήσει τη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου από τις 16 πρώτου του 85. Περιέχονται δε διατάξεις για τη μεταφορά και αναγνώριση των χρόνων ασφαλίσεως, τις αντίστοιχες παροχές κλπ. Από τη μία χώρα στην άλλη και φαίνεται ότι έρχεται να εξοθολογήσει και να ωφελήσει τη χώρα μας, μιας και μέχρι σήμερα η ισχύουσα συμφωνία ήταν ετεροβαρής εις βάρους μας. Ως μέρα 25 θα υπερψηφίσουμε την κύρωση της Ελληνόγγωσης Συμφωνίας. Ταυτόχρονα βέβαια, την ίδια στιγμή που υπερψηφίζουμε τη Συμφωνία, δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω ότι αυτή λαμβάνει η χώρα σε μια πολύ δυσίωνη εποχή, όπου στην Ελλάδα ένα καταστροφικό νέο ασφαλιστικό ακυρώνει τις κατακτήσεις δεκαετιών. Ένα ασφαλιστικό που συρρυκνώνει ανησυχητικά το κοινωνικό κράτος. Αυξάνει αισθητά το αριθμό των φτωχών συνταξιούχων.
Πειρά κατά της εισαγγελέως Ελένης Ράικου, η οποία τον έχει χαρακτηρίσει Ρασπούτιν, εξαπέλυσε μιλώντας στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης της Βουλής ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός έκανε λόγο για σχέσεις της κυρίας Ράικου με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ενώ με αφορμή προσωπική αναφορά του κυρίου Παπαγγελόπουλου στην οικογένεια της κυρίας Ράικου, ακολούθησε ανταλλαγή δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παπαγγελόπουλος υποστήριξε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ευνοούσε την κυρία Ράικου και σε αντάλλαγμα η κυρία Ράικου καταθέτει εις βάρος του. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αν ακολουθούσε τη δική του ηθική, θα αποκάλυπτε γιατί η κυρία Ράικου χρωστάει τόσα πολλά στον πρώην Πρωθυπουργό και θα γινόταν της κακομοίρας, αλλά οι αρχές του δεν του επιτρέπουν να τα πει. Σε άλλο σημείο, χαρακτήρισε ψευδές ότι η κυρία Ράικου, όπως λέει, έμεινε άναυδη όταν την επισκέφθηκε η Παπαδάκου το Φεβρουάριο του 2017 και τη ρωτούσε για ανάμειξη πολιτικών προσώπων, γιατί ήδη υπήρχαν στοιχεία από το 2016. Και ψέμα ήταν ότι μετά της τηλεφώνησα εγώ, δήθεν στην ερώτησή μου για ανάμειξη πολιτικών προσώπων, η απάντησή της ήταν αρνητική. Πώς λοιπόν της τηλεφώνησα και την πίεσα να ασκήσει διώξεις, αφού μου το είχε αποκλείσει, είπε χαρακτηριστικά. Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης φέρεται να είπε ότι όλη η Νέα Δημοκρατία γνώριζε τη σχέση Σαμαρά Ράικου και μετά από έτοιμά της του είχε ζητήσει να την φέρει σε επαφή μαζί του για να πάρουν τα παιδιά της υποτροφία σπουδών στην Αμερική. Εγώ τους έφερα σε επαφή και έγιναν κολλητοί και τα παιδιά της πήραν υποτροφία. Δεν ξέρω αν έγινε με τη βοήθειά του, ανέφερε. Σε δήλωσή της η κυρία Ράικου χαρακτήρισε άθλιες τις αναφορές Παπαγγελόπουλου για τα παιδιά της και πρόσθεσε ότι σπουδάζουν με δικά της έξοδα και με υποτροφία από την εργασία τους. Ζήτησε όμως από τον κύριο Παπαγγελόπουλο να εξηγήσει δημοσίως πώς διορίστηκε η κόρη του ως υπάλληλος στη Βουλή των Ελλήνων και πώς ο γιος του επί υπουργίας του προσλήφθηκε σε μεγάλη τράπεζα και στα ΕΛΠΕ με παχυλό μισθό. Απαντώντας την κυρία Ράικου, ο κύριος Παπαγγελόπουλος δήλωσε ότι δεν αναφέρθηκε στα παιδιά της στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, αλλά είπε ότι πήγαν στην Αμερική από το φόβο της τρομοκρατίας. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ήδη τα παιδιά της κυρίας Ράικου ήταν στο εξωτερικό. Τα δικά μου τα παιδιά, όποια θέση κι αν πήραν, την πήραν αφού είχα φύγει από εισαγγελέας. Δεν εξαργύρωσα την εισαγγελική μου ιδιότητα με ρουσφέτια. Αυτή ήταν εν ενεργεία εισαγγελέας και συναλλασσόταν με πολιτικούς. Εγώ ήμουν συνταξίουχος και η κόρη μου διορίστηκε από τον Ιούλιο του 2019 και μετά διευκρίνησε και χαρακτήρισε κατάπτυστη τη δήλωσή της. Νωρίτερα ο κύριος Παπαγγελόπουλος, σχολιάζοντας την κατάθεση της κυρίας Ράικου, ανέφερε ότι πρώτη φορά κατέθεσε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2019 και δεν είπε τίποτα και μετά άρχισε να μιλάει για Ρασπούτιν, ενώ δεν εξηγεί από πού γνώριζε για την αντιδικία Μιονή και Παπαδάκου και πώς γνώριζε ότι τα δημοσιεύματα της Παπαδάκου ήταν ψευδή όταν δεν είχε πρόσβαση στην υπόθεση. Αναφερόμενο στην εισαγγελέα Τσατάνη, είπε ότι θα την έπαιρνε για συνήγορο, αφού μέσα σε 72 ώρες αρχιοθέτησε την υπόθεση Βιενόπουλου και έκανε αναφορά εις βάρος του. Και όσα λέει για πιέσεις, ο άντρας της ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, το παιδί της επίσης. Ήμουν χαζός γνωρίζοντας την εξάρτησή της με τη Νέα Δημοκρατία να της πω αυτά που ισχυρίζεται ότι της είπα, κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Παπαγγελόπουλος και συνέχισε λέγοντας. Η ίδια μου τηλεφώνησε και μου είπε τα προσωπικά της. Αν σε εκβιάζω, σηκώνεσαι και φεύγεις. Δεν μου ανοίγεις την καρδιά σου. Δεν ντρέπονται, είναι εισαγγελείς αυτοί, διερωτήθηκε. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη συνάντησή του με τον πρώην Υπουργό Νίκο Παπά και τον Μιονή, ο κ. Παπαγγελόπουλος φέρεται να απάντησε ότι δεν γνώριζε τίποτα όταν πήγε. Εγώ στη συνάντηση με τον Μιονή δεν γνώριζα καν για ποιο ζήτημα θα γινόταν συζήτηση. Το λέει και ο Μιονή στην κατάθεσή του στην Επιτροπή ότι στην αρχή συνόψης ο κ. Παπάς. Εγώ μπήκα και τους βρήκα εκεί, δεν ήξερα τίποτα. Αν με αμφισβητείτε, φωνάξτε τον κ. Παπά, είπε χαρακτηριστικά. Πηγές της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας την κατάθεση Παπαγγελόπουλου, παρατηρούσαν ότι προκύπτουν τρεις παραδοχές. Ότι επιβεβαιώνει την τηλεφωνική του επικοινωνία με την κυρία Ράικου, στην οποία τη ρώτησε αν υπάρχουν στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα, επιβεβαιώνει την επίσκεψη Παπαδάκου στη Ράικου με το ίδιο αντικείμενο και τονίζει από την ώρα που ο εισαγγελέας πέφτει σε πολιτικό πρόσωπο τα μολύβια κάτω, κάτι που δεν έπραξαν οι εισαγγελείς διαφθοράς με τους κουκουλοφόρους μάρτυρες. Κατά τα άλλα, καταθέτει κουτσομπολιά πάσης φύσεως, εικασίες και ανούσια σχόλια, άσχετα με την υπόθεση για την οποία κατηγορείται, αναφέρουν. Την πρώτη μέρα κατάθεσης του, ο κ. Παπαγγελόπουλος χαρακτήρισε τη δίωξή του προαποφασισμένη, ενώ ζήτησε άνεση χρόνου προκειμένου να μελετά και τα στοιχεία της δικογραφίας. Είναι εξαντλητικό να μελετώ το υλικό και πρέπει να δεσμεύσω τους κληρονόμους μου, εάν μου συμβεί κάτι λόγω αυτής της ταλαιπωρίας, να στραφούν νομικά εναντίον της Επιτροπής, φέρεται να είπε.
Να περάσουμε τώρα σε θέματα οικονομίας, καθώς γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσιάζοντας τα 7 εργαλεία που έχει ενεργοποιήσει η κυβέρνηση, μεταξύ αυτών και η επιστρεπτέα προκαταβολή. Το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την αρμόδια επιτροπή. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στα εργαλεία ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία. Η επιστρεπτέα προκαταβολή, οι αναστολές των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η επιδότηση επιτοκίου όλων των επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους, το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, το ΤΕΠΗΧ 2, το Ταμείο Εγκυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η σχεδιαζόμενη θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Και 7η πρωτοβουλία, αυτή που σήμερα συζητάμε. Ο Μάριος Αλμάς από την πλευρά της συμπολίτευσης υπογράμμισε την καθολική αποδοχή του νομοσχεδίου από τους κοινωνικούς φορείς. Ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Χαράλαμπος Μαμουλάκης τόνισε ότι οι μικροχρηματοδοτήσεις ήταν στον πυρήνα της πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Μιχάλης Κατρίνης από το Κίνημα Αλλαγής τοποθετήθηκε θετικά στο νομοσχέδιο μετά τις προσθήκες και αλλαγές του Υπουργού Οικονομικών. Είναι ένα νομοσχέδιο που προσφέρεται για να εμφανίσουμε πού συγκλίνουμε, ώστε οι άνθρωποι που θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή να ξαναβάλουν το κλειδί στην επιχείρησή τους που σκέφτονται αν θα την ανοίξουν, μας παρακολουθούν τώρα και λένε ευτυχώς η Βουλή ορίμασε και στηρίζει εκείνα που είναι σωστά για μας. Η ιδέα των μικροχρηματοδοτήσεων ήταν ενταγμένη στον πυρήνα του σχεδίου μας για την αντιμετώπιση της κρίσης ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι πολύ ενθαρρυντικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών έκανε πράξη αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται το μετάνιωσε και έκανε διορθωτικές κινήσεις στο νομοσχέδιο που συζητάμε. Ο Μανώλης Ιδιχάκης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταψήφισε κάνοντας λόγο για υποκρισία. Ο Βασίλης Βιλιάρδος της Ελληνικής Λύσης επιφυλάχθηκε για την ονομέλεια, ενώ στο ίδιο κλίμα καταψήφισε το νομοσχέδιο και η Μέρα 25 δια του εισηγητή της Κρήτων Αρσένη. Θεωρούμε ότι είναι υποκρισία να μιλάει η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα βέβαια που συνηγορούν σε μια τέτοια κατεύθυνση για τη σωτηρία των αυτοαπασχολούμενων μικρών επαγγελματιών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για εξασφάλιση ρευστότητας. Αρκετές άλλες ερωτήσεις μας πάντως, όπως γιατί δεν συμμετέχουν οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν θα μπορούν να λειτουργούν από άλλη χώρα, το ύψος του κόστους της Τράπεζας της Ελλάδας για την εποπτεία, η αιτία της μόχλευσης άνευ ορίων κλπ. Δεν απαντήθηκαν. Περιμένουμε να δούμε τι θα φέρετε στην τροπολογία σας για το επιτόκιο και αν αυτό θα αφορά το τελικό επιτόκιο ή το ονομαστικό. Όσον αφορά το επιτόκιο, θέλω να πω και πάλι όπως είπα και στην αρχή προχτές, είμαστε ανοιχτοί, μελετούμε διάφορους τρόπους. Μπορούμε να σκεφτούμε πολλές εναλλακτικές λύσεις και έχουμε τη δυνατότητα, αν θέλετε, και μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα πρέπει να ψηφιστεί, όποιος έχει συγκεκριμένες ιδέες, παρακαλώ, να τις συζητήσουμε. Θετική άποψη στο σύνολό τους εξέφρασαν οι κοινωνικοί φορείς επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για την αδειοδότηση ιδρυμάτων τα οποία θα μπορούν να δανειοδοτούν μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαβός υποσχέθηκε ότι θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των φορέων στην κατεύθυνση της βελτίωσης του σχεδίου νόμου και για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής συνένεσης. Για χρήσιμο εργαλείο το οποίο βοηθάει στην τόνωση της οικονομικής ρευστότητας έκαναν λόγο όλοι οι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει την αδειοδότηση ιδιωτικών ιδρυμάτων που θα μπορούν να δανειοδοτούν μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις. Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι ένα εργαλείο απίστευτα χρήσιμο που έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες του κόσμου, σε κάποιες εκ των οποίων όπως η Γαλλία, με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι μόνο τα 4 συστημικά χρηματοδοτικά ιδρύματα μπορούν να καλύψουν ολόκληρο το εύρος των αναγκών της χρηματοδότησης της χώρας.
Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων των φορέων υπήρξε η ανάγκη να προσδιοριστεί η ανώτατο όριο στο επιτόκιο των δανείων που θα χορηγούνται. Αρκετή συζήτηση έγινε για τον έλεγχο και την εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος των ιδρυμάτων που θα αναλάβουν τη δανειοδότηση, όπως προβλέπεται από το νομοσχέδιο. Η εκπρόσωπος της Τράπεζας Ελλάδος και η Διευθύντρια Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, Σπυριδούλα Παπαγιανίδου, εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να γίνεται εποπτεία χωρίς να είναι εφικτός ο έλεγχος όλων των μετόχων του Ιδρύματος που θα χορηγεί τα δάνεια. Έχει τεράστια σημασία για να ξεκινήσει σωστά ο θεσμός, να έχουμε τη δυνατότητα να αποκλείσουμε εκείνους οι οποίοι πραγματικά αποδεδειγμένα πάνε με την πρόθεση να κάνουν ξέπλυμα χρήματος. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκρινε ως σημαντική παράμετρο του νομοσχεδίου την εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαβός επέμεινε για την ορθότητα της συγκεκριμένης διάταξης. Οι μικροχρηματοδοτήσεις επιχειρηματικές ή προσωπικές που θα χορηγούνται από φορείς εκτός του τραπεζικού τομέα πρέπει και πολύ σωστά να τηρούν το προβλεπόμενο νομοθετικό πλαίσιο και να αδειοδοτούνται και να υποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Λειτουργεί το κεντρικό μητρό πραγματικών δικαιούχων. Επομένως, είναι εύκολος ο έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο εντοπισμός οποιασδήποτε ύποπτης ενέργειας που αφορά στο ξέπλυμα. Το θέμα που έχει προκύψει με την φορολόγηση των αναδρομικών των συνταξιούχων και το οποίο ρυθμίζεται μεταξύ άλλων από το νομοσχέδιο, έθεσαν στις τοποθετήσεις τους οι εκπρόσωποι τους, ζητώντας ευνοϊκότερη ρύθμιση. Να νομοθετήσετε. Εσείς οι ίδιοι που στείλατε τα ραβασάκια και έχετε όλα τα στοιχεία των 71.000 συνταξιούχων και να πάμε στο έτος 13 να υπολογίσουμε το φόρο που αναλογεί ή πιθανό ποσό που θα επιστραφεί. Να μείνουμε στο θέμα. 75 ημέρες παίρνουν αναστολή εγγραφής στον Τηρεσία για επιταγές οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Την ίδια μεταχείριση θα έχουν και οι παραλήπτες των επιταγών, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού Θεόδωρου Σκυλακάκη στο νομοσχέδιο για τις εταιρείες που θα χορηγούν μικροχρηματοδοτήσεις. Απαντώντας στην αντιπολίτευση, ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαβός υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ξεπλήματος χρήματος, διαβεβαιώνοντας σε όλους τους τόνους ότι πρόκειται για ιδρύματα που χορηγούν πιστώσεις και όχι τράπεζες. Με τροπολογία του Υφυπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, παίρνουν αναστολή από την εγγραφή του στον Τηρεσία για 75 ημέρες οι επιχειρήσεις στον τουρισμό. Για τις επιταγές κυρίως του τουριστικού κλάδου και των εποχικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων δηλαδή που είναι, συνδέονται με τον τουρισμό και είναι ουσία εποχικές, όπου θα δώσουμε τη δυνατότητα για την περίοδο κατά κύριο λόγο από 1η Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου, σε αυτές τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να πλήττονται, να πάρουν μία αναστολή της εγγραφής στον Τηρεσία, αν δεν καταφέρουν να πληρώσουν τις επιταγές αυτές, κατά 75 μέρες. Η προστασία των καταναλωτών σε συνδυασμό με το ύψος των επιτοκίων, ο έλεγχος των μετόχων και το όριο των εγγύσεων που θα επιβαρύνουν τους δανειολήπτες αναδείχθηκαν σε σημεία προβληματισμού των μελών της Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό ότι για αυτές τις δανειοδοτήσεις δεν παρέχεται εμπράγματι ασφάλεια. Ένας δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει από ένα ή περισσότερα ιδρύματα μικροχορηγήσεων τις 25.000 ευρώ. Θα μπορούν να βάζουν ανθρώπους, επιτρέψουν τον όρο σκιάχτρα μπροστά. Και θα υπάρχει σοβαρότατο, το τονίζω αυτό και θέλω να σημειωθεί, σοβαρότατο ζήτημα διαφάνειας και εποπτείας αυτής της διαδικασίας. Το τραπεζικό σύστημα δυστυχώς απουσιάζει από την εθνική προσπάθεια ανάταξης και στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Το σχέδιο νόμου είναι παρόμοιο, αν όχι το ίδιο με εκείνο που είχε επεξεργαστεί και ήταν έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει. Δεν πρόλαβε, τον διευκολύνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Άρα προστεί ο καυγάς. Οι οργανισμοί αυτοί μετατρέπονται σε παρατράπεζες. Οπότε θα εισέλθουμε σε ένα μεγάλο θέμα συζήτησης όσον αφορά την ασφάλεια των καταθέσεων. Παίρνετε ένα θεσμό, την μικροχρηματοδότηση που αποσκοπεί στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και το κάνετε εργαλείο εσχροκέρδειας και εκμετάλλευσης ευάλωτων πολιτών. Δεν δημιουργεί συστημικούς κινδύνους αντίστοιχους με αυτούς που μπορούν να δημιουργηθούν ενδεχομένως από τη λειτουργία των τραπεζών, των πιστωτικών ιδρυμάτων, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η συλλογή καταθέσεων.
Εδώ, κύριε Βιλιάρδο, δεν πρόκειται για συλλογή καταθέσεων. Δεν έχουμε πιστωτικά ιδρύματα, δεν έχουμε τράπεζες. Έχουμε ιδρύματα μόνον τα οποία χορηγούν πιστώσεις. Δεν υπάρχει ο ελαχιστότατος κίνδυνος από τη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων για να δημιουργηθούν προβλήματα ξεβλήματος χρήματος, διότι η Τράπεζα της Ελλάδος έτσι κι αλλιώς τα ελέγχει και αυτά. Επί της αρχής το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής, καταψηφίστηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το ΜΕΡΑ25, ενώ επιφυλάξεις διατύπωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση. Τα έργα στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2023 με αλλαγή του μοντέλου εκτέλεσής τους, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ενημερώντας τα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου σχετικά με την πορεία των εργασιών στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο. Για τις εξελίξεις των έργων στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος, ενημέρωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Καραμαλής την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, εκτιμώντας ότι θα ολοκληρωθούν μετά από 3 χρόνια από σήμερα, κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση για καθυστερήσεις και κολλησιεργίες. Ποιο ήταν το βασικό επιχείρημα το οποίο ακούσαμε τότε από τους βουλευτές και τα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ? Ότι δήθεν κάνουμε τη τμηματικό σπάσιμο αυτού του έργου για να κάνουμε το έργο πιο φτηνό και πιο ανταγωνιστικό. Και τελικά το έργο αυτό προέκυψε ακριβότερο από όσο θα ήταν ως ενιαίο έργο. Ήρθαμε σε συμφωνία με το παραχωρησιούχο να εντάξουμε το έργο στη παραχώρηση της Ολυμπίας. Συμφωνήσαμε ένα έργο το οποίο είναι 310 εκατομμύρια και όχι 510 εκατομμύρια, όπως ήταν ο προϋπολογισμός του έργου επί Σπίρτζη, 310 εκατομμύρια σε 6 μήνες. Εάν το έργο εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξεκινήσει, ο χρόνος υλοποίησης κατασκευής είναι 36 μήνες. Στη συνέχεια το λόγο πήραν βουλευτές των κομμάτων. Ανακοινώνεται τη διάλυση των συμβάσεων, χωρίς να έχετε απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χωρίς να έχετε. Αφού κάνατε όλη αυτή την ιστορία για να διαλύσετε όσα είχατε προαποφασίσει να διαλύσετε, γιατί μέχρι τώρα, ένα χρόνο μετά, μόνο διαλύεται. Κατηγορήθηκε ο Υπουργός προηγουμένως ότι ακύρωσε τις συμβάσεις από ένα έργο που είχε δοθεί με κατάτμηση. Επιτρέψτε μου, κύριε συνάδελφε, με όλο το συμβασμό να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κορόιδευσε κανέναν. Ήταν θέση και του σημερινού Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και του σημερινού Υπουργού, του Κώστα Καραμανλή, ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι με την κατάτμιση αυτού του έργου. Η καθυστέρηση κατασκευής και ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ικανοποιητική εξέλιξη στην Υπουργία. Δηλαδή, η μετάθεση προς τα πίσω χρονικά δημιουργεί περαιτέρω ανησυχία και ανασφάλεια για μια κατάσταση που υφίσταται ήδη. Μιλάμε για ένα τεράστιο φαγοπότη, το οποίο είναι σκάνδαλο. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, η διαπάλη ανάμεσα στον ανταγωνισμό και στην κερδοφορία οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Έργα να μην γίνονται. Πιστεύουμε πως είναι καιρός να σταματήσει αυτή η συνεχής κατασκευή δρόμων, έχει αρκετούς η Ελλάδα, και να γίνουν πιο παραγωγικές επενδύσεις. Αρκετά έχουν κερδίσει οι εργολάβοι μέχρι σήμερα. Κλείνοντας την ενημέρωσή του, ο κ. Καραμαλής αναφέρθηκε και στα διόδια του νέου αυτοκινητόδρομου. Πόσο θα είναι τα διόδια? 0,06 λεπτά το χιλιόμετρο. Τα φτηνότερα διόδια στην Ευρώπη. Κάναμε κάτι για το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε σε αυτή την αίθουσα. Ότι διασφαλίσαμε το phase. Διότι σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, τουλάχιστον να μην χάσουμε τα λεφτά. Βασικό ζητούμενο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εισήχθη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για Επεξεργασία και Εξέταση είναι η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης και ο εξυγχρονισμός του έργου του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δόθηκε επαρκής χρόνος στους βουλευτές ώστε να μελετήσουν το νομοσχέδιο. Όθηση στον τομέα της ανάπτυξης επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση και ταυτόχρονα να μειώσει τους χρόνους απονομής δικαιοσύνης με το νομοσχέδιο που προβλέπει ενιαίο κείμενο δικονομίας για το ελεγκτικό συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο και τροποποιήσει τον κώδικα νόμων και στις διατάξεις για το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι προτάσεις οι οποίες έρχονται από την ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν είναι κάτι το οποίο
προτείνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι προτάσεις οι οποίες έρχονται μέσα από την οριμότητα και την επεξεργασία όλων των δεδομένων, όλων των διαδικασιών, μιας πραγματικότητας που εδώ και πολλά χρόνια έχουμε διαπιστώσει που έχει το πρόβλημα. Σήμερα όμως, με τις προσφυγές και τα ένδικα μέσα τα οποία ισχύουν, μπορεί να καθυστερήσει η υλοποίηση μιας επένδυσης κατά περίπου 450 ημέρες. Και εκτιμούμε ότι με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αυτού, ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί έως και το 50%. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα να εξετάζονται υποθέσεις και με τηλεδιάσκεψη. Δημιουργούνται ειδικά τμήματα προκειμένου να υπάρχει κατηγοριοποίηση. Θα μπορεί να δίνεται προτεραιότητα σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ θεσμοθετείται γραφείο στατιστικών στοιχείων προκειμένου να υπάρχει καταγραφή της λειτουργίας των δικαστηρίων και του αριθμού των υποθέσεων που εξετάζουν. Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν τηρεί τους κανόνες καλής νομοθέτησης σε ένα σχέδιο νόμου, μάλιστα, που αφορά ένα θεσμικό όργανο του κράτους, όπως είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 364 άρθρων που η κυβέρνηση ζητά από τους Έλληνες βουλευτές να καταφέρουν να μελετήσουν και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σε διάστημα δυστυχώς που δεν επιτρέπει ουσιαστική συζήτηση σε βάθος. Θετικό επί της αρχής ήταν το κίνημα αλλαγής. Η βουλευτής Νάντια Γιανακοπούλου δήλωσε ότι το ενιαίο κείμενο δικονομίας για το ελεγκτικό συνέδριο θα λύσει πολλά προβλήματα. Διατύπωσε όμως τον προβληματισμό της για τη δυνατότητα να δίνεται προτεραιότητα σε υποθέσεις. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δούμε να καθυστερούν εργατικές διαφορές, διαφορές για εργατικά ατυχήματα, για να προχωρούν ζητήματα επενδύσεων ή οτιδήποτε άλλο. Να προχωρούν και τα δύο παράλληλα. Για δικαιοσύνη, δύο ταχυτήτων έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της δικαιοσύνης αναφέρθηκε η ελληνική λύση, ενώ το Μέρα 25 υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο αυξάνει το κόστος πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Κάνετε ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση που έχει χαράξει για μια δικαιοσύνη ακόμα πιο ταξική, απροκάλυπτη θα λέγαμε ταξική, δηλαδή πιο φιλική και αποτελεσματική για τις επιχειρήσεις, αλλά πιο εχθρική και απρόστη για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Οι κενές θέσεις δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Ο αριθμός των δικαστικών υπαλλήλων που υλοποιείται κατά πολύ, που υπολείπεται, συγγνώμη, κατά πολύ των αναγκαίων θέσεων. Οι τραγικές ελλείψεις σε υποδομές, η ανύπαρκτη μηχανογράφηση. Τα παραπάνω δεν θα έπρεπε να είναι πολυτέλεια. Δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Έχουμε στην πράξη αύξηση στο ύψος των παραβόλων για τα περισσότερα ασκούμενα βοηθήματα και μέσα, όπως η έφεση, η ανέρεση, η ανακοπή και πολλά άλλα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, κατά την ομιλία του στην Επιτροπή, ανακοίνωσε την πρόσληψη 450 δικαστικών υπαλλήλων το επόμενο διάστημα. Επίσης, ανακοίνωσε ότι το φθινόπωρο η κυβέρνηση θα φέρει στη Βουλή προς ψήφιση νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο, όπου μία από τις βασικές αλλαγές θα είναι η συνεπιμέλεια τέκνων. Όλες οι επιστημονικές αναλύσεις σε όλο τον κόσμο δείχνουν ότι τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με τη φυσική παρουσία και των δύο γονέων είναι παιδιά τα οποία καταφέρνουν καλύτερα να επιβιώνουν. Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στα κοινοβούλια και τους δήμους των χωρών όπου υπάρχουν εκλεγμένα μέλη ελληνικής καταγωγής για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση συζητήθηκαν στην Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς. Στην τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης τόνισε πως οι εορτασμοί αποτελούν μια πρώτη τάξης ευκαιρία προβολής της χώρας μας, ενώ η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021 σημείωσε πως στόχος είναι να πραγματοποιηθούν εορτασμοί όπου χτυπάει η ελληνική καρδιά. Τις προτάσεις τους κατέθεσαν στην Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς φορείς από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο για τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων, για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 στα κοινοβούλια και τους δήμους των χωρών όπου υπάρχουν εκλεγμένα μέλη ελληνικής καταγωγής. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης υπογράμμισε πως ιστορικά η συμβολή των ομογενών στην Επανάσταση αλλά και στην σύσταση του ελληνικού κράτους ήταν εξαιρετικά σημαντική, ενώ σημείωσε πως οι εορτασμοί αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία προβολής της χώρας μας. Ο εορτασμός των 200 ετών είναι μια πραγματικά μια πρώτης τάξης ευκαιρία για προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό. Και είμαι βέβαιος λοιπόν ότι απόδεμος ο ελληνισμός θα δώσει για άλλη μια φορά το παρόν σε όλα τα μήκη και τα πλάκη της γης. Μέσα από συντονισμένη προσπάθεια θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα αντάξιο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, όχι μόνο για την ελληνική, αλλά και για την παγκόσμια ιστορία.
Στόχος μας είναι να πραγματοποιηθούν εορτασμοί όπου χτυπάει η ελληνική καρδιά, τόνισε με νόημα η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, επειδή είναι υπόθεση όλου του ελληνισμού και δεν είναι υπόθεση των Ελλήνων που ζούμε στην Ελλάδα, είναι υπόθεση δική σας και δική σας, όπου υπάρχει ελληνισμός. Είναι μια γιορτή όλων και προσωπικά, αλλά ξεκινάω από την άποψη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν διανοούμαστε ότι δεν θα είστε μέσα σε αυτή την υπόθεση με τη συμμετοχή σας. Θέλουμε η επέτειος να γιορταστεί όπου χτυπάει ελληνική καρδιά. Στην πλωτή έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Χρυσουλάκης. Εντυπωσιακή για τους ομογενείς μας προβλέπεται να είναι η συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το οποίο θα διοργανώσει πλωτή περιοδεύουσα έκθεση με πολυτιμότατες συλλογές αρχαιακού και εθνολογικού χαρακτήρα για την Επανάσταση και τον πρώιμο εθνικό μας βίο, η οποία θα αναδεικνύει τη σημασία των ναυτικών δυνάμεων στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ιστιοφόρο θα διαπλεύσει το Αιγαίο, περνώντας από 19 ιστορικά νησιά. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα συμβάλλουμε στον εορτασμό των 200 χρόνων από το 1821, καθώς η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που συνέβαλε στη δημοκρατία, υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΑΔΕΕ, Πίτερ Κατσαμπάνος. Να δείξουμε στον μη ελληνισμό ότι η Επανάσταση του 1821 είναι ένα πραγματικά παγκόσμιο γεγονός που πρέπει να το γιορτάσουμε όχι μόνο εμείς σαν Έλληνες, αλλά όλοι οι άνθρωποι του κόσμου που αγαπούν την ελευθερία, αγαπούν τη δημοκρατία και νιώθουν ότι η πηγή της δημοκρατίας ήταν και πιστεύω πάντα θα είναι στην Ελλάδα. Γι' αυτό σε αυτό το πρώτο άξονα πιστεύω μπορούμε να κάνουμε πολύ σωστή δουλειά. Η Ιωάννα Ζαχαράκη, μέλος της Γραμματείας του Δικτύου Ελλήνων Ερετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα των εορτασμών και διατύπωσε μια σειρά από πιθανές πρωτοβουλίες. Ενδιαφέρον έδειξαν συνάδελφοι και συναδέλφισες για εκθέσεις που θα απευθύνονται και σε φιλέλληνες και σε Έλληνες αποδήμους με οπτικοακουστικό υλικό και μεταφρασμένο στη χώρα που θα δεχτεί η έκθεση. Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον για την οργάνωση συμποσίων σε πανεπιστημιακές πόλεις και επίσης να ενταχθούν διάφορες εκδηλώσεις στις πολιτιστικές ημέρες που οργανώνουν οι διάφοροι δήμοι μας. Με τη διαχείριση λιμάτων στην περιοχή Ταμπάκη Καχύου, τα έργα βιολογικού καθαρισμού γύρω από τη λίμνη Μόρνου και τη ρύπανση του ποταμού Τιταρίσιο στην Ελασσόνα ασχολήθηκε η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος. Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκαν αναφορές πολιτών από τις τρεις περιοχές. Με αναφορές πολιτών για περιβαλλοντικά ζητήματα των περιοχών τους ασχολήθηκε η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων. Το βασικό ζήτημα στο οποίο παρενέβησαν όλοι οι βουλευτές του νομού Λάρισας ήταν η ρύπανση του ποταμού Τιταρίσιου από απόβλητα κυρίως θηροκομείων. Βουλευτές του νομού ανέφεραν ότι πρόκειται για κατεξεκολούθηση οικολογικό έγκλημα στο οποίο πρέπει να βρεθεί λύση. Και αυστηρότερες ποινές, υψηλότερο ύψος ποινών. Και δημοσιοποίηση των ονομάτων και ακόμη και απώλεια της δυνατότητας να παράγουν pop προϊόντα, εάν υπάρχουν άνθρωποι ή επιχειρήσεις οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό και αποδειχθεί ότι ρυπαίνουν. Γιατί ενώ υπήρχε μια επανειλημμένη τέλεση των παραβάσεων από και ιδιώτες αλλά και εταιρείες, γιατί δεν έχουν συμμορφωθεί και γιατί δεν έχουν επιλεγεί έως τώρα και άλλα πιο επαχθή, μακάρι να συμμορφωθούν και να μην ληφθούν αυτά τα μέτρα, πιο επαχθή μέτρα όπως ορίζει ο νόμος. Οι περισσότερες εταιρείες έχουν συμμορφωθεί, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ενώ διατύπωσε την άποψη ότι πρέπει να αλλάξει ο μηχανισμός επιβολής προστίμων. Στην άνηση μεταχείριση των κατοίκων γύρω από τη λίμνη του Μόρνου, αναφέρθηκε ο βουλευτής Φωκίδας Ιωάννης Μπούγας. Όταν αλλού, σε άλλες περιοχές της χώρας, οι κάτοικοι απολαμβάνουν μια
μια περιβαλλοντική, ένα καθαρό περιβάλλον και καθαρά ύδατα, πώς μπορεί κανείς να δεχθεί ότι αυτό το αυτονόητο δεν μπορεί να το απολαύσουν οι κάτοικοι οι οποίοι επομίζονται επί δεκαετίες τις συνέπειες κατασκευής της λίμνης. Αναζητείται λύση για ένταξη του έργου του βιολογικού καθαρισμού στην επόμενη προγραμματική περίοδο, είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών. Θα πρέπει να βρεθεί άλλο χρηματοδοτικό μέσο. Υπάρχει ο φιλόδημος, ο οποίος ενδεχομένως θα μπορούσε να βοηθήσει στην προκειμένη περίπτωση από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά σε κάθε περίπτωση να δούμε, μπορούμε να δούμε συγκεκριμένα τις απαιτήσεις του έργου και το κόστος που απαιτείται, προκειμένου να το εντάξουμε στο ΙΜΕΠΕΡΑ στην επόμενη περίοδο ή να βρούμε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό μέσο. Η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ως εκ τούτου η ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ, όπως και θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, αποτέλεσαν το αντικείμενο επίκαιρων ερωτήσεων προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών. Σε μπράντε φέρ ανάμεσα στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, εξελίχθηκε η επίκαιρη ερώτηση για την επαναλειτουργία του νοσοκομείου Λοιμωδών στη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει κλείσει από το 2013. Με τη δική σας κυβέρνηση από το 2015 ως το 2019, να επαναλάβω, δεν προβήκατε σε καμία ενέργεια προκειμένου να επαναλειτουργήσει το νοσοκομείο αυτό. Μας ψέγετε γιατί δεν ανοίξαμε και το Λοιμωδών. Στη Θεσσαλονίκη ανοίξαμε το δερματολογικό. Ανοίξαμε το νοσοκομείο, το στοιχειωμένο νοσοκομείο της Σαντορίνης. Αναφερθήκατε στο νοσοκομείο Σαντορίνης και αυτά που μας παραδώσατε. Μια παγκόσμια εφεύρεση. Υλοποιήσατε την εξαποστάσεως αιμοκάθαρση, γιατί είχε τεχνητό νεφρό το νοσοκομείο και ο γιατρός βρισκόταν στην Αθήνα. Το θέμα της έλλειψης παιδιάτρων σε Ικαρία και Φούρνους, ενώ στην Κοντινή Σάμμο υπηρετεί μόνο μία παιδίατρος, έθεσε η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κομινάκα. Οι θέσεις που προκυρήσονται, είτε για μόνιμο είτε για επικουρικό προσωπικό, βγαίνουν άγονες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Θα δώσουμε κίνητρα να πάνε γιατροί σε αυτά τα νησιά, προκυρήσοντας θέσεις στη βαθμίδα του επιμελητή Α ή του διευθυντή. Την αξιοποίηση του νοσοκομείου Δυτικής Αττικής Αγία Βαρβάρα, το παλιό Λοιμωδών, ζήτησε από την κυβέρνηση η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαράκα Φαντάρη. Αυτό το νοσοκομείο σήμερα, έχοντας αποδείξει τη χρησιμότητά του δεκαετίες, αλλά και στην αντιμετώπιση συγκεκριμένης κρίσης υγειονομικής, οφείλεται να το ενισχύσετε. Ο ρόλος της Αγίας Βαρβάρας είναι δεδομένος. Θα ενισχύσουμε τη δομή αυτή, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή. Στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τον κορονοϊό, αναφέρθηκε στην επίκαιρη ερώτησή του βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου. Η προκαταβολή για φέτος με βάση τα ισχύοντα το 19, για να τον φορολογήσετε το 20, που έχουμε πλέον δεδομένο ότι έχουμε τεράστια μείωση του τζίρου, δεν μπορεί να γίνει με το 100%. Καμία επιχείρηση που θα έχει ζημιές, αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω αν θα είναι δυνατόν να το πετύχουμε αυτό, να μην κληθεί να πληρώσει προκαταβολή φόρου για μια χρονιά που θα έχει ζημιές. Για τα 157 ακίνητα της Λάρισας, τα οποία ανάμεσα στα 10.119 ακίνητα δεσμεύτηκαν στο υπερταμείο, καθώς και το πότε θα επιστραφούν αυτά στην τοπική κοινωνία, ρώτησε τον Υπουργό Οικονομικών, η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία χαρακτήρισε επέσχυντη τη σχετική απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης. Όλα ξεκίνησαν από τη δέσμευση του συνόλου της δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Μια συμφωνία και μια παραχώρηση που καμία κυβέρνηση δεν θα είχε διανοηθεί να συνάψει. Από τα 9.176 ακίνητα που έχουν ταυτοποιηθεί, ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων και συγκεκριμένα 8.339 ΚΑΕΚ, δηλαδή το 82,40% του συνόλου, εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της μεταβίβασης. Είναι δηλαδή αρχαιολογικοί χώροι, αιγιαλοί, περιοχές Natura. Θέματα που αφορούν στις πολιτικές των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απασχόλησαν μεταξύ άλλων τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα υγειονομικά πρωτοκόλλων στα αεροδρόμια και οι εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων σε σχέση με την αντιμετώπιση του κορονοϊού
καθώς και οι επαγγελματικές σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, όπως και οι κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί εργαζόμενων αποτέλεσαν αντικείμενα επίκαιρων ερωτήσεων που συζητήθηκαν στην Ολομέλεια. Με επίκαιρη ερώτησή της, η βουλευτής Φλόρινας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Θεοπίστη Πέρκα υποστηρίζει ότι υπάρχει απουσία αερολιμενικού ελέγχου και εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλων στα αεροδρόμια με κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού. Με την απάντησή του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννης Κεφαλογιάννης τόνισε ότι συγκεκριμένος έλεγχος είναι ουσιαστικός και πλήρης και ασκείται με ευσυνειδησία από τους αρμόδιους δημόσιους λειτουργούς. Λόγω της αυλεψίας σας, η απρόσκοπτη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων στην κατεύθυνση αυτών που εξέδωσε η ΕΑΖΑ, φυσικά η ΕΑΖΑ δίνει οι κατευθύνσεις, βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολη. Γιατί ποιος πραγματικά περιμένει να κάνει αυτούς τους απαραίτητους ελέγχους, δεδομένου ότι η αστυνομία δεν μπορεί να μπει σε άλλο από αεροσκάφος. Πολιτικό είναι μόνο, έχει μόνο στην επικράτεια. Πέρα από αυτό όμως, μελετήσαμε και τις οδηγίες που δόθηκαν για τα μέτρα προστασίας στα αεροδρόμια. Πουθενά δεν προβλέπεται κρατικός έλεγχος. Συνολικά, το σύνολο των αρμοδιοτήτων που πρέπει να ασκούνται από τους αερολιμενικούς βάσει των κείμενων διατάξεων ασκούνται. Αυτές είναι οι οδηγίες που έχουν λάβει και από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και βεβαίως αυτή είναι και οι οδηγίες και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Επομένως, θεωρώ ότι κανένας ιδιώτης, κανείς ο οποίος δεν έχει αρμοδιότητα βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν μπορεί να προβεί και στις ενέργειες οποίες αναπτύξετε κι εσείς στην ερώτησή σας. Οι αερολιμενικοί υπάλληλοι είναι εκείνοι οι οποίοι ούτως ή άλλως πρέπει να εφαρμόζουν τόσο τα υγειονομικά πρωτόκολλα, και πρέπει να είμαι ξεκάθαρος εδώ πέρα, που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας, αλλά βεβαίως και αυτά τα οποία προκύπτουν και από τους κανονισμούς της ΕΑΖΑ. Στο θέμα της πανδημίας του COVID-19 σε σχέση με τις εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων, οι οποίες, όπως είπε, χαρακτηρίζουν το γεγονός αυτό δυσμενές συμβάν και όχι γεγονός ανωτέρας βίας, αναφέρθηκε με επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής Φλόρινας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Θεοπίστη Πέρκα. Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννης Κεφαλογιάννης επισήμανε πως πρώτη στο μέλημα της κυβέρνησης είναι η προστασία της θέσης των εργαζομένων, τους οποίους ιδιαίτερα στις τρέχουσες συνθήκες, όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, συνδράμει και ενισχύει. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής Βασίλειος Κεγκέρογλου, ζητώντας να μην εξαιρούνται από την οικονομική ενίσχυση για τις πληττόμενες επιχειρήσεις βάση ΚΑΒ ή κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί εργαζομένων, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης και οι γυναικείοι συνεταιρισμοί. Στην απάντησή του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννης Βρούτσης έκανε λόγο για πρόθεση επανασχεδιασμού των σχετικών μέτρων και αποφάσεων από την πλευρά του Υπουργείου, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Με αφορμή τον κορονοϊό, λέμε έχουμε εδώ 1.000-1.200 επιχειρήσεις. Έχουμε δηλαδή 5 έως 10.000 ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν μια μικρή στήριξη προκειμένου να ανοίξουν τα φτερά τους και να λύσουν πρόβλημα που αφορά και την πολιτεία. Και αυτήν τη στήριξη δεν τη δώσανε. Αποκλείσανε αυτούς τους ανθρώπους από τα 800. Φυσικά μέσα σε αυτή την προσπάθεια, την έκτακτη, τη μοναδική, που πήραμε αποφάσεις με ταχύτητα φωτός, πρωτόγνωρες, χωρίς προηγούμενο. Μπορεί κάποιες περιοχές εργαζομένων ή κάποιες περιοχές επιχειρήσεων να μην καλύφθηκαν. Εμείς είμαστε όμως εδώ ως κυβέρνηση, επανασχεδιάζουμε συνεχώς, βλέπουμε αδυναμίες του συστήματος, βλέπουμε αν υπάρχουν ελλείμματα στις παρεμβάσεις μας και είμαστε έτοιμοι κάθε φορά να αναπροσαρμόσουμε την πολιτική μας και να καλύψουμε και τις όποιες αδυναμίες ή απουσία των σωστό και κατευθυνόμενων αποφάσεων σε συγκεκριμένες περιοχές. Με επίκαιρη ερώτησή του, ο βουλευτής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Εμμανουήλ Σιντιχάκης, μίλησε για αδικίες στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των επαγγελματικών σχολών μαθητείας του ΑΕΔ. Απαντώντας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννης Βρούτσης ανέφερε ότι στον καθορισμό κριτηρίων μοριοδότησης των αναπληρωτών ορομήσεων των εκπαιδευτικών αυτών έχουν εφαρμοστεί τα ισχύοντα από τον νόμο. Το σχέδιο διαβούλευσης προβλέπει αλλαγή των κριτηρίων μοριοδότησης, ειδικά εκείνων της διδακτικής και επαγγελματικής προϋπηρεσίας, δημιουργώντας αδικίες και ανακατατάξεις στους πίνακες των προσλήψεων. Η αλλαγή των κριτηρίων μοριοδότησης που γίνεται κάθε χρόνο, που και αυτό είναι ένα πρόβλημα, για την πρόσληψη του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, οδηγεί ορισμένους εξ αυτών, με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας στις σχολές του ΑΕΔ, να μην επαναπροσληφθούν τη νέα σχολική χρονιά. Η προτινόμενη τροποποίηση τέθηκε προηγουμένως σε διαβούλευση με τους ίδιους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα ΕΠΑΣ. Στα ΕΠΑΣ μαθητείας. Ελήφθησαν υπόψη παρατηρήσεις και σχόλια που κατατέθηκαν εγγράφως σε Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Σε ό,τι αφορά το αίτημα για πρημοδότηση της διδακτικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στις σχολές του ΑΕΔ, επισημαίνεται ότι η επιπρόσθετη μοριοδότηση δεν συμπεριελήφθη στην παρούσα τροποποίηση για λόγους ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων. Να παρακολουθήσουμε τις επίκαιρες ερωτήσεις που συζητήθηκαν στην Ολομέλεια προς τους Υφυπουργούς Προστασίας του Πολίτη Νίκο Χαρδαλιά και Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Την παράταση της κήρυξης της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλα στην Ελευσίνα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Μπούρας, απευθυνόμενος στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Χαρδαλιά. Η παράταση που θα έπρεπε να δοθεί και δόθηκε στους άλλους Δήμους, δόθηκε παράταση στη Μάντρα, δόθηκε παράταση στη Νέα Πέραμο. Μάντρα και Μαγούλα, αν κάποιος δεν ξέρει την περιοχή, δεν μπορεί να διακρίνει ποια είναι. Ο δρόμος Αθηνών-Θηβών, η παλαιά εθνική οδός, τους χωρίζει ενώ δεν τους χωρίζει. Ο κ. Χαρδαλιάς απάντησε πως η διαδικασία αυτή πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά από σχετικά έγγραφα και να είναι στα πλαίσια της νομιμότητας. Δεν έγινε κάποια επιλεκτική παράταση στην Πέραμο και στη Μάντρα. Οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν, ακολουθήθηκαν, οι εισηγήσεις που έπρεπε να γίνουν έγιναν και πολύ σωστά η Γενική Γραμματεία προχώρησε μετά και από τη σχετική εισήγηση της Περιφέρειας Αττικής στην παράταση της συγκεκριμένης περιοχής. Τώρα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ποιο είναι το τεράστιο ζήτημα? Ότι 7 μήνες μετά το σεισμό και 9 μήνες μετά την προηγούμενη παράταση ζητείται να κηρυχτεί περιοχή σε έκτακτη ανάγκη. Η πρόθεσή μας είναι να φανούμε σε κάθε περίπτωση χρήσιμη, αλλά ταυτόχρονα να ακολουθήσουμε μια διαδικασία στα πλαίσια της νομιμότητας. Την άμεση αποκατάσταση των άδικων περικοπών στα επιδόματα και τις παροχές των ατόμων με αναπηρία ζήτησε ο βουλευτής της Μέρας 25 Κρήτων Αρσένης. Έχουμε την απόφαση του συνηγόρου του πολίτη με βάση τη σύμβαση του ΟΗΕ που ορίζει ξεκάθαρα ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να δικαιούνται ανεξαρτήτως αν είναι μικροσυνταξιούχοι, είτε είναι επιστήμονες δηλαδή, είτε δικαιούνται προνοιακά την σύνταξη αυτή, δικαιούνται και τα επιδόματα. Η Δόμνα Μιχαηλίδη, Υφυπουργός Εργασίας, απάντησε πως οι έλεγχοι του ΟΠΕΚΑ έγιναν για να εξασφαλιστεί η νομιμότητα και η ισονομία. Οι έλεγχοι αυτοί του ΟΠΕΚΑ για ποιο λόγο έγιναν? Γίναν ακριβώς για να διασφαλίσουμε την νομιμότητα αλλά και την ισονομία σε όλους τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων. Τι γίνεται λοιπόν? Η νομολογία που υπάρχει την τελευταία δεκαετία, για να είμαι σαφής, ορίζει ουσιαστικά και αν θέλετε απλοποιημένα για τις περιπτώσεις στις οποίες μιλάμε το εξής. Ένας δικαιούχος εκ των 10 προνοιακών επιδομάτων που δίνει το Υπουργείο μας για την αναπηρία δεν μπορεί ταυτόχρονα να λαμβάνει και σύνταξη και αναπηρικό επίδομα. Στον επόμενο κύκλο επίκαιρων ερωτήσεων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορύδης απάντησε σε θέματα αρμοδιότητάς του σε επίκαιρη για τις ζημιές που υπέστησαν η αγροτοπαραγωγή μήλων και κερασιών στο νομό Μαγνησίας. Το θέμα των ζημιών που υπέστησαν η αγροτοπαραγωγή μήλων και κερασιών στα χωριά Ζαγορά, Πουρή, Μακριράχη, Ανήλιο στη Μαγνησία έφερε στη Βουλή βουλευτής του Κομμουνιστικού Κομμάτος Ελλάδος Γιώργος Λαμπρούλης. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί για να γίνουν άμεσα, γρήγορα και δίκαια οι εκτιμήσεις για τις ζημιές που υπέστησαν από την έντονη χαλαζόπτωση παραγωγή της αγοράς και των γύρω χωριών, να αποζημιωθούν φυσικά στο 100% της ζημιάς τους οι αγρότες, η παραγωγή των μήλων και των κερασών. Ο Μάκης Βορύδης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, απάντησε πως έχουν γίνει 24 αναγγελίες και 960 δηλώσεις, καθώς και πως ο ΕΛΓΑ Λάρισας θα στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό. Έγιναν 24 αναγγελίες, υποβάλλονται δηλώσεις εκ μέρους των παραγωγών. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πλέον των 960 δηλώσεων. Η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις είναι 17 Οκτωβρίου 2020. Το έργο των εκτιμήσεων έχει ήδη ξεκινήσει πριν τη λήξη υποβολής των δηλώσεων. Αυτή την περίοδο, κλιμάκιο εκτιμητών του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ Λάρισας ενεργεί εξατομικευμένες εκτιμήσεις σε κερασιές και παράλληλα διενεργούνται υποπτικές επισημάνσεις στα μιλοειδή για το εύρος της ζημιάς. Μετά τις καλλιεργητικές παρεμβάσεις των παραγωγών που αφορούν το αερίωμα του καρπού των μήλων και που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του τρέχοντος μηνός, ο ΕΛΓΑ θα προβεί σε εξατομικευμένες εκτιμήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του. Τις ανάγκες της δακοκτονίας στην Κρήτη έθεσε στην επίκαιρη ερώτηση το βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώσης Βολουδάκης. Το νέο δεδομένο είναι ότι ζούμε τις συνθήκες της επαπειλούμενης ύφεσης από τον κορονοϊό. Πρέπει με κάθε τρόπο να αποφύγουμε πρόσθετους οικονομικούς κινδύνους. Και
το πρόβλημα του βάκου για μια περιοχή σαν την Κρήτη είναι ένας τεράστιος οικονομικός κίνδυνος. Ο Μάκης Βορύδης τόνισε την ενίσχυση που έχει ήδη δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ποια είναι η εμπλοκή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο πρόγραμμα δοκτονίας? Είναι ότι θα πρέπει να κάνει μια κεντρική προμήθεια των φαρμάκων και εν συνεχεία να αποστείλει εγκαίρως τα φάρμακα στις περιφέρειες προκειμένου να τρέξουν το πρόγραμμα δοκτονίας. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά την φετινή περίοδο, όλα έχουν γίνει προσικόντως και εμπροθέσμως. Είμαστε απολύτως έτοιμοι και επομένως δεν υπάρχει παρά μικρή καθυστέρηση στο ζήτημα αυτό που είχε εμφανιστεί σε άλλες χρονιές. Την προκαταβολή στους παραγωγούς τον Μάιο στο 50% της επιδότησης μέσω ταμιακής εδιευκόλυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ επεσήμανε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Γκεγκέρογλου, τονίζοντας ότι είναι ένα υπερόπλο στα χέρια του Υπουργείου. Επικεντρώνουμε με τη σημερινή μας ερώτηση σε ένα εργαλείο που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να το αξιοποιήσει και να δώσει στους αγρότες ρευστότητα την οποία έχουν ανάγκη προκειμένου να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε γιατί το κόστος της προκαταβολής του 1 δισεκατομμύριο ευρώ δεν είναι αμεληταίο. Το κόστος δεν είναι αμεληταίο. Το κόστος της προκαταβολής 1 δις με 3 μήνες μπροστά είναι της τάξης των 10 με 15 εκατομμυρίων ευρώ. Τι να κάνουμε, για βάλετε κάτω λίγο τα νούμερακια. Άμα τα βάλετε τα νούμερα είναι τόσο. Άρα μελιτέο δεν είναι. Είναι ένα σημαντικό κόστος τόκων. Ένα σημαντικό κόστος τόκων. Αν μου λέτε τώρα, εγώ για να τοποθετηθώ σε αυτό, ότι αυτό παραδείγματος χάρη θα το επομισθώ και θα το αφαιρέσω από τα 150 εκατομμύρια που έχω για ενισχύσεις, σας λέω δεν θα το κάνω. Σας το λέω κατευθείαν. Δεν πρόκειται εγώ να αφαιρέσω 15 εκατομμύρια ενισχύσεων στους παραγωγούς για να πληρώσω τόκους στην τράπεζα για να έχω προκαταβολή των 3 μηνών. Δεύτερο, η συζήτηση είναι πρόωρη. Γιατί? Γιατί είναι σε εξέλιξη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέψει την αποπληρωμή και την ταχύτερη μεταβίβαση των ποσών. Σε επίκαιρες ερωτήσεις για τις ενισχύσεις των αεροπορικών εταιριών, τα έργα στην Αμβρακή Οδό και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, απάντησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Συζητήθηκαν επίσης επίκαιρες ερωτήσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας. Η παροχή κρατικής ενίσχυσης προς την αεροπορική εταιρεία Aegean θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυήσεις προς το δημόσιο, τόνισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοποίηση Πέρκα. Τι σκοπό έχετε με τις αεροπορικές εταιρείες? Τι εγγυήσεις θα πάρει το ελληνικό δημόσιο για αυτά τα δάνεια, διότι αν πτωχεύσει η εταιρεία, κάποιος πρέπει να μας πει τι θα γίνει. Η ενίσχυση αφορά όλο τον κλάδο, ενώ η συγκεκριμένη εταιρεία έλαβε ποσά πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, απάντησε ο κ. Κώστας Καραμαλής. Με τα μέτρα που πήραμε, στην ουσία στηρίξαμε τους 12.000 εργαζομένους του κλάδου των αεροπορικών, των αερομεταφορών γενικότερα. Δεν αφορούν ειδικά και περιοριστικά μόνο στη στήριξη της Aegean. Να ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτηση του έργου της Αμβρακίας Οδού, το οποίο, όπως είπε, έχει εξελιχθεί σε σύγχρονο γεφύρι της Άρτας, ζήτησε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Δημήτριος Κωνσταντόπουλος. Πότε θα ολοκληρωθεί η Αμβρακία Οδός? Τι θα κάνει για να μην χαθεί η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ που είναι εξασφαλισμένη μέχρι το 2023? Υπομονή. Όλων των κατοίκων της Τεροκρατίας αλλά και της Δυτικής Ελλάδας, κύριε Υπουργέ, έχει εξαντληθεί. Θα κινηθούμε άμεσα με τις διαδικασίες που έχουμε. Θα καλέσουμε, όπως σας εξήγησα, τις 2-3 εταιρείες που έχουν παραμείνει και που είχαν συμμετάσχει στο διαγωνισμό, το τελευταίο διαγωνισμό, το 19, να γίνει διαδικασία γρήγορα για την ανανέωση των εγκυητικών και να φέρουν τα έγγραφα όπως ορίζει ο νόμος, έτσι ώστε επιτέλους να μπούμε σε μια διαδικασία για να ξεκινήσει και να τελειώσει αυτό το έργο. Προς τον Υπουργό Υποδομών απευθυνόταν και η ερώτηση του βουλευτή του ΜέΡΑ25, Κρήτων Αρσένη, ο οποίος, επικαλούμενος στη διεθνή εμπειρία, κάλεσε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφαση για σύμπραξη με ιδιώτες στο έργο συντήρησης του δεκτύου ίδρυψης. Δεν υπάρχει ένα παράδειγμα που να έδωσε μια κυβέρνηση, με ΕΣΔΙΤ, τη διαχείριση του δικτύου των παγίων, είτε τη διαχείριση του Ιαννικού και μέχρι να φτάσει το νερό στον καταναλωτή, και να είχαμε θετικά αποτελέσματα. Το μόνο που βλέπουμε είναι ένα πλιάτσικο από τους ιδιώτες μέσω αυτού του εφηβρήματος, κύριε Στάτσερ, του ΣΔΙΤ. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Ούτε θα κρυβίνει, ούτε εκποιείται,
ούτε πωλείται. Όμως, για να φτάσει το νερό στον τελικό χρήστη, δηλαδή στο σπίτι μας, χρειάζονται δίκτυα, υποδομές, τεχνητές λίμνες, φράγματα τα οποία χρειάζονται να συντηρούνται. Για σημαντικές καθυστερήσεις στην προκήρυξη του έργου του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης που ενέχουν τον κίνδυνο να χαθούν τα κοινοτικά κονδύλια, έκανε λόγο στην ερώτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός. Φαίνεται ότι δεν θα υλοποιηθεί το έργο στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δηλαδή δεν θα υλοποιηθεί το έργο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Θα υπάρχει ανάδοχος εντός του 2021, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Δεν θα χαθούν κοινοτικά χρήματα. Σας είπα ήδη ότι το χρηματοδοτικό κενό έχει προσυμφωνηθεί να καλυφθεί με μια σειρά από έργα, τα οποία είναι της τάξης πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν την ανθοφορία της ελιάς, ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχοβίτης, ζητώντας την έκτατη αποζημίωση των αγροτών. Αν σκοπεύετε και με ποιον τρόπο να στηρίξετε την ελαιοκομεία, επειδή ακριβώς το φαινόμενο παρατηρήθηκε σε περίοδο που δεν καλύπτεται από τον ισίωτα κανονισμό, και αν σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τα εργαλεία που προσφέρονται στην επιστολή του κύριου Χόγκαν, που έχετε στο γραφείο σας από 27 Ιουλίου του 2019, για τη στήριξη της ελαιοκομείας. Το βασικό μας εργαλείο εξακολουθεί να παραμένει και είναι ο ΕΛΓΑ, προκειμένου να καλύψει προφανώς τις αποζημιώσεις εκεί που αυτό καλύπτεται. Εκεί που δεν θα υπάρχει κάλυψη, γεννιέται ένα ζήτημα εναλλακτικών εργαλείων και εναλλακτικών στοχεύσεων, εναλλακτικών μηχανισμών για να ενισχύσουμε το εισόδημα των υλοπαραγωγών. Την αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής για τη ΛΑΡΚΟ και την παραμονή της εταιρείας σε δημόσιο έλεγχο ζήτησε ο βουλευτής του κινήματος αλλαγής Γεώργιος Μουλκιώτης. Εμείς ζητάμε να αλλάξει αυτή η άποψη την οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Δεν είναι δύσκολο, θέλει τόλμη, αλλά πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να ισχυριστούμε ότι προχωράμε στη λογική της εκαθάρισης η οποία την έχει απαξιώσει την εταιρεία. Η επιλογή έχει γίνει. Η επιλογή έχει γίνει και πρέπει να συνταχθεί όλος ο κόσμος, οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι, όλος ο επιχειρηματικός κόσμος για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή την επιλογή. Χρειάζονται εκατομμύρια νέες επενδύσεις. Το μικρότερος υπολογισμός που υπάρχει με συντηρητικούς υπολογισμούς, μιλάμε για επενδύσεις 150 εκατομμυρίων. Για μη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών για τις απαλωτριώσεις στο Καστέλι, έκανε λόγο ο βουλευτής του κινήματος αλλαγής Βασίλειος Κιγκέρογλου. Το συνολικό θέμα των απαλωτριώσεων δεν πάει καλά. Υπάρχουν καθυστερήσεις και ο κόσμος που αποξενώνεται την περιουσία του, που δεν έχει πλέον στη διάθεσή του τα παραγωγικά του εργαλεία, την αγροτική γη, δεν έχει πάρει τα χρήματα τα οποία του ανήκουν. Από τα 28 τμήματα της απαλωτριούμενης έκτασης, μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες και καταβολή των χρημάτων στα 18. Άρα βεβαίως και έχουν επιστωθεί τα χρήματα και ξέρετε πολύ καλά ότι η πλειονότητα των ιδιοκτητών έχει πάρει τα χρήματα και θα σας αναφερθώ και πολύ συγκεκριμένα γιατί εδώ πρέπει να μιλάμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, το μείζον θέμα των εκκρεμών συντάξεων, η συνέχιση της κοινοφελούς εργασίας ως επιβαλλόμενη ποινή και το νόμιμο των διαδικασιών απόσχησης τμήματων των συστημικών τραπεζών βρέθηκαν στο κάδρο των επίκαιρων ερωτήσεων προς τους Υπουργούς Εργασίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Κατηγορηματικός για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης με αφορμή τις επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του κινήματος αλλαγής Γιώργου Μουλκιώτη και Βασίλη Κεγκέρογλου. Το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι βιώσιμο. Το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι στέρεο. Με το ασφαλιστικό μας σύστημα δεν κινδυνεύει καμία σύνταξη. Ο Υπουργός, αναφερόμενος στο θέμα της αύξησης του αριθμού των εκκρεμών συντάξεων, παραδέχτηκε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που ταλανίζει τους συνταξιούχους επί δεκαετίες και επέμεινε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί το σύστημα Atlas, με το οποίο θα είναι δυνατός πλέον ο ψηφιακός τρόπος έκδοσης των συντάξεων. Προσδιορίσε μάλιστα ότι ως το τέλος του 2021 το 85% των συντάξεων θα εκδίδεται ψηφιακά. Δεν λύνεται το πρόβλημα με το ανθρώπινο δυναμικό. Θέλει να κάνουμε το άλμα το ψηφιακό. Είμαστε λίγο πριν το μεγάλο άλμα. Μας χωρίζουν λίγες ημέρες ή εβδομάδες από την παρουσίαση του ψηφιακού συστήματος Atlas της απονομής των συντάξεων. Το θέμα των 47.000 εκκρεμών αιτήσεων για καταβολή των εξόδων κηδείας έθεσε ο βουλευτής του κινήματος αλλαγής Βασίλης Κεγκερόλου. Είναι υποχρέωση του ασφαλιστικού ταμείου τα έξοδα, η παροχή για τα έξοδα κηδείας. Άρα ένα ενιαίο έξοδο με τη διαφοροποίηση, αν θέλετε, από το παρελθόν
και το οποίο θα καταβάλλεται αυτομάτως χωρίς αυτή τη γραφειοκρατία. Με μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα από την οποία καθορίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, τα έξοδα κηδείας θα καταβάλλονται αυτόματα. Η δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ξεναγείοι εξαιτίας του πλήγματος που έχει επιφέρει η πανδημία στον τουρισμό ήταν το περιεχόμενο τόσο της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής Γιώργου Φραγκίδη, όσο και της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΚΚΕ Εμμανουήλ Σιδηχάκη προς τον Υπουργό Εργασίας. Όλοι οι ξεναγείοι, είτε με εξαρτημένη σύμβαση εργασίας, μισθωτή, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε άνεργοι, ενισχύθηκαν εισοδηματικά. Να μην πλαστογραφείτε την πραγματικότητα ή τουλάχιστον να μην λέτε τη μισή αλήθεια. Να τη λέτε ολάκερη. Διότι αν είναι μισή, τότε είναι ολάκερο το ψέμα. Πρώτον, δεν πρόκειται για μια ολιγοήμερη καθυστέρηση. Πρόκειται για μια καθυστέρηση πάνω από ένα μήνα. Το θέμα της συνέχισης του θεσμού έκτησης ποινών με κοινοφελή εργασία έθεσε στον Υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μάρκου. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, λειτουργήσα και εγώ μέσα σε ένα πλαίσιο ενός μεγάλου προβληματισμού για το πώς θα μπορούσαμε αφενός μεν να διασφαλίσουμε έναν μεγαλύτερο αριθμό θέσεων κοινοφελούς εργασίας και το πώς αυτή η δυνατότητα θα βρισκόταν κάτω από ένα συγκεκριμένο έλεγχο. Τα θέματα που έχουν ανακύψει από την απόσχηση τμήματων συστημικών τραπεζών και την απώλεια της αξίας του αναβαλλόμενου φόρου έθεσε με την επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής επικρατείας της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ρωτώντας παράλληλα για την νομιμότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν. Χάνεται η οποιαδήποτε ελπίδα του δημοσίου να ανακτήσει μέρος της επένδυσής του είτε από φόρους, είτε σε περίπτωση που οι τράπεζες εκδώσουν μετοχές εάν έχουν ζημίες. Πρόκειται για μια διαδικασία πλήρως σύνομη, η οποία διευκολύνει κυρίως τις συστημικές τράπεζες να επιταχύνουν την πρόσβασή τους στον Ηρακλή, ώστε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλει, θα έλεγα, η κορυφαία πολιτική της κυβέρνησης, που είναι η μείωση των κόκκινων δανείων μέσα σε μεσοπρόθεσμο διάστημα. Την ανάγκη να προχωρήσουν τα έργα που αφορούν στην παραχώρηση της νέας χερσαίας ζώνης Λιμένα Ηρακλείου στο Δήμο Ηρακλείου και στην παραχώρηση παράλληλου μετόπου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας έθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Χαράλαμπος Μαμουλάκης και Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεζιρόπουλος εξήγησε ότι τα δύο έργα δεν έχουν ακόμη προχωρήσει λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν εξαιτίας μεταξύ άλλων και των πολλών συναρμόδιων Υπουργείων. Και ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα σταθούν εμπόδιο στην ολοκλήρωσή του. Στην πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων αναφέρθηκε η Υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη απαντώντας σε ερωτήσεις. Γενικότερα ζητήματα εκπαίδευσης από τη σεισμική θωράκιση των σχολικών μονάδων έως και ζητήματα που αφορούν στη μισθοδοσία όλων όσοι φοιτούν στις στρατιωτικές σχολές απασχόλησαν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο το απόγευμα της Δευτέρας. Δίχως προβλήματα η αυλαία χθες των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με την Υφυπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία απήντησε ερώτηση της βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννας Κανέλη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Αγίας Παρασκευής. Να σημειώσω ότι μετά την πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων υπήρξε μια ομαλή διεξαγωγή. Ξέρω ότι όχι όλοι έχετε ενεργό ενδιαφέρον για το τι έγινε σε όλη την Ελλάδα. Τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία από τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις δείχνουν μια ομαλή διεξαγωγή της πρώτης μέρας. Επιτυχία και στα παιδιά μας των επαγγελματικών ηλικίων που ξεκινούν. Στο θέμα της βελτίωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων σε σχολεία του ΕΓΑΛΕΟ, αναφέρθηκαν με ερωτήσεις τους οι βουλευτές Νάντια Γιανακοπούλου του Κινήματος Αλλαγής και Κρήτων Αρσένης από τη Μέρα 25. Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με το ΣΟΤΑ πρώτου βαθμού, προχωρά στη βελτίωση της αντισεισμικής θωράκισης των σχολείων μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Ο κύριος Λιβάνιος, εν συνεχεία, απαντώντας ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Σπίρτζη, για τα μέτρα στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και των εργαζομένων στους Δήμους, τόνισε πως η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα και για αυτές τις κατηγορίες, ενώ παράλληλα αναμένει, όπως είπε, τα στοιχεία για την κάλυψη τυχών απολειών στους Δήμους. Νωρίτερα, ο κ. Λιβάνιος είχε προαναγγείλει συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για να προσδιοριστούν λεπτομέρειες για την εφαρμογή στο ΣΟΤΑ της κοινοφελούς εργασίας ως εναλλακτικής ποινής, θέμα που είχε θέσει με επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Πιπηλή.
Στο μεταξύ, ανοιχτό άφησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, το ενδεχόμενο επανεξέτασης της μισθοδοσίας σπουδαστών που φοιτούν στις σχολές των ενόπλων δυνάμεων, απαντώντας στον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Παναστάση. Τέλος, ο κ. Στεφανής, ερωτηθής από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη, για την πρόσβαση των μαθητών με δυσλεξία στις στρατιωτικές σχολές, επιφυλάχθηκε η πολιτεία να επανεπροσεγγίσει, όπως είπε, το θέμα στη βάση των γνωματεύσεων των ειδικών. Με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Άμυνας την ερχόμενη Τετάρτη, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, θα μιλήσει για τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ενώ θα συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Eric Dreams. Στο νομοθετικό έργο της επόμενης εβδομάδας συγκαταλέγεται για το νομοσχέδιο με ρυθμίσεις για το πλαίσιο χορήγησης των μικροχρηματοδοτήσεων από εταιρείες. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μία ακόμη ανασκόπηση από την τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Ήταν η εκπομπή Βουλή επί 7. Καλό σας μεσημέρι.